Σας είχα πει ότι ο γάμος εκ διαζυγίου χαρακτηρίζεται μοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει διαζύγιο και εν συνεχεία πανδρευτεί, θεωρείται ότι είναι σε κατάσταση μοιχείας κατά των λόγων του Κυρίου. Τώρα βέβαια το δυστύχημα είναι ότι αυτό σαν να υπολιτογραφήθηκε πλέον στην Εκκλησία μας, αλλά τι να πω. Εγώ πάντως θα πω αυτό που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αφού ο Κύριος ετώνησε σαφέστατα ότι γίνεται μοιχός και μοιχαλής εκείνος ή εκείνη που θα πανδρευτούν εκ διαζυγίου, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος το επίμετρον, Ρωμαίους 7:1-3. «Η γαρή πανδρος γίνει, το ζόντι ανδρή δέδεται νόμο». Λέγει η πανδρεμένη γυναίκα είναι δεμένη με νόμο με τον ζώντα άνδρα της. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, κατήργηται από του νόμου του ανδρός. Δεν είναι δεμένη όταν είναι θύρα, δύναται να ξαναπανδρευτεί εάν θέλει. Άλλοτε έχουμε μία παράγραφον εδώ, πολύ σπουδαία, ότι προτιμά και προτρέπει ο Απόστολος η θύρα να μην ξαναπανδρευτεί. Εφόσον και καθόσον. Δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι ελευθέρα εάν θέλει να παντρευτεί, δεν είναι δεμένη εφόσον ο σύζυγός της έχει αποθάνει. Αυτό είναι και το αντίστροφο εννοείται. Και ο άνδρας μπορεί να παντρευτεί εάν η γυναίκα του πεθάνει. Παίρνει το αστερικό γένος επειδή είναι το επικρατέστερο. Άρα ουν, ζώντος του ανδρός, μιχαλή χρηματίσει εάν γέννηκε ανδρή τετέρα. Νομίζω είναι σαφές. Ώστε λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος, ενώ δει ο άνδρας μιας γυναίκος και παντρευτεί έτερον άνδρα, γίνεται μιχαλή. Θα το ξαναπώ στο κείμενο. Άρα ουν ζώντος του ανδρός μιχαλής χρηματίσει εάν γέννηται ανδρή ετέρω. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ ελευθέρα εστί από του νόμου του μη είναι αυτήν μιχαλίδα γενωμένη ανδρή ετέρω. Όταν όμως πεθάνει ο άνδρας της, τότε εάν πανδρευτεί κάποιον άλλον είναι ελευθέρα. Το να μην χαρακτηριστεί μιχαλίδα. Σαφέστατα. Τώρα πώς τα καταφέραμε και πώς τα καταφέραμε δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο Κύριος λέγει Μάρκος 10,12, και αν γίνει απολύσασα τον άνδρα αυτής υπανδρευτεί άλλο μιχάτε, γίνεται μιχαλής. Ακόμη για την ηχεία, φεύγω από την συγκεκριμένη περίπτωση ότι έχω μοιχεία εκ διαζυγίου. Τώρα γενικά για την ηχεία, ότι είναι αμάρτημα η ηχεία. Λέει ο Απόστολος Εβραίους 13,4-5, τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος. Ο γάμος είναι τίμιος καθόλα, αλλά και το σύζυγικό κρεβάτι πρέπει να είναι αμίαντο. Το αμίαντος κήτη έχει ευρύ χαρακτήρα, ανέπρεπε, αλλά εδώ με δύο λόγια. Αμίαντος κήτη, ξέρετε τι σημαίνει? Όχι μόνο να μην είσαι εκ των δύο ή και οι δύο κάποτε να πέσουν στην ηχεία με άλλα πρόσωπα απ' έξω, αλλά και αυτό τούτο το σύζυγικό κρεβάτι δεν θα πρέπει να γίνεται μάρτης παρεκτροπών και διαστροφών, που είναι τόσο της μόδας αυτές οι διαστροφές. Εννοείται. Πόρνους δε και μυφούς κρινεί ο Θεός. Πόρνους δε και μυφούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Ακόμη ένα σημείο το οποίο είναι κάτι που πρέπει να τρομάξει, αγαπητοί μου, να τρομάξει.
Όταν κανείς πέφτει στην ηλικία, τα παιδιά του θα δεχτούν την τιμωρία. Ακούστε τι λέγει. Σοφία Σολομώντος, 3,16. Το λέω πολλές φορές αυτό σε ανθρώπους που έχουν πέσει στην ηλικία και λέγω, αδελφέ μου, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου. Σαν τι μπορεί να συμβεί με τα παιδιά μου, λέει αυτός έκπληκτος. Ακούστε τι μπορεί να συμβεί. Τέκνα μοιχών, ατέλεστα. Ατέλεστα, θα πει απρόκοφτα. Τέκνα μοιχών, ατέλεστα έστε, θα είναι, απρόκοφτα. Και εκ παρανόμου κήτη, σπέρμα αφανιστήσετε. Και από παράνομη κήτη, δηλαδή μοιχεία, σπέρμα, θα πει ο απόγονος, αφανιστήσετε, θα πεθάνει. Συνεπώς, έχουμε δύο περιπτώσεις. Τα παιδιά των μοιχών ή θα πεθάνουν ή δεν θα προκόψουν. Και δεν θα προκόψουν είτε με αρρώστιες είτε στη ζωή τους δεν θα προκόψουν. Εάν τε γάρ μακρόβιοι γένονται, ισουθέν λογιστήσονται. Εάν λέγει ζήσουν, γίνουν μακρόβιοι, ζήσουν, δεν θα έχουν καμία υπόλοιψη. Ισουθέν λογιστήσονται. Και άτιμον επεσχάτων το γύρας αυτών, θα γεράσουν με κάποια ατιμία. Δεν θα έχουν προκοπή δηλαδή. Καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, πόσοι άνθρωποι ξέρετε υποφέρουν στη ζωή γιατί ο πατέρας τους, η μάνα τους κλπ. Κλπ. Εστάθηκαν μυθοί και μυθαλίδες.